Ομιλία μετά το Πάσχα και περί Παραδείσου έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Λίγα λόγια αναστάσιμα λίγα λόγια από την χαρά του Αγίου Πάσχα. Εάν εδώ κάτω στη γη αυτή τη μεγάλη εορτή που ο κάθε χριστιανός νιώθει μια ιδιαίτερη, μπορώ να πω, χαρά μέσα στην ψυχή του, εν συγκρίση βέβαια προς την χαρά εκείνη του άλλου κόσμου, είναι βέβαια ασήμαντη, αλλά ωστόσο είναι κάτι που παρηγορεί την ψυχή, την κάνει να νιώθει χαρούμενη, ευχάριστη, να πλησιάζει κατά κάποιον τρόπο το Χριστό σε αυτήν την εορτή περισσότερο. Ας έρθουμε τώρα στην περικοπή του Ευαγγελίου που αναγνώσκεται το Μεγάλο Σαββάτο και στην Ανάσταση. Λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι η Παναγία μας και η Μαρία η Μαγδαληνή ήρθαν πολύ πρωί στον τάφο του Κυρίου για να δούνε εκεί το Πανάγιο Σώμα του Χριστού και να κάνουν ό,τι τους υπαγόρευε η μεγάλη τους αγάπη. Αμέσως έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός και άγγελος εξ ουρανού κατέβηκε και παραμέρισε τον λίθο από την θύρα του μνημείου και κάθεσε επάνω. Στρέφεται ο άγγελος προς τις δύο γυναίκες
και της λέει ότι γνωρίζω ότι ζητείτε τον εσταυρωμένον, τον Ιησούν, τον Σωτήρα, τον Θεάνθρωπον, αλλά όπως βλέπετε εδώ στον τάφο δεν υπάρχει. Αναστήθηκε. Και πηγαίνετε αμέσως να πείτε τους Αποστόλους, τους μαθητάς, ότι ο Κύριος αναστήθηκε και ότι θα τον δούνε εις το όρος της Γαλιλαίας. Αυτές τις κατέλαβε τρόμος και έκστασης και αμέσως ξεκίνησαν με πολύ ταχύτητα για να μεταφέρουν αυτό το μέγα χαρμόσυνο γεγονός εις τους Αποστόλους, να χαρούν και εκείνοι που ήταν τόσο πολύ φοβισμένοι και κλεισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων στο σπίτι που παρέμειναν. Εκεί που ξεκίνησαν, δεν συναντά ο Χριστός και της λέγει «Χαίρετε, μη φοβάστε, μόνο πηγαίνετε και πείτε τους αδελφούς μου εκεί ότι θα με δούνε εις την Γαλιλαία». Αυτές μόλις είδανε μπροστά τους τον Χριστόν, την αγάπη τους, τον έρωτά τους, τον πνευματικό, έπιασαν κάτω, τον προσκύνησαν και το έπιασαν τα πόδια. Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει τα συναισθήματα εκείνης της ώρας στις ψυχές αυτών των δύο Αγίων γυναικών? Δεν απίστησαν καθόλου, καθώς οι Απόστολοι όταν τον είδαν για πρώτη φορά που τους φανερώθηκε, τον είδαν με χαρήκανε, με τη μόνη διαφορά μέσα τους είχανε δυσπιστία. Γνώσαν οι γυναίκες αυτές, καθόλου δεν απίστησαν, αλλά αμέσως εκδήλωσαν τον έρωτά τους τον Χριστό αρπάζοντας τα πόδια και τάσφιξαν στην αγκαλιά τους και μάλλον δεν θα μπόρεσαν να μιλήσουν καν, διότι έγιναν κεραυνόπληκτες. Τέτοια περίπου χαρά δίνει ο Χριστός μας στις ημέρες αυτές της Αναστάσεως, στις ψυχές εκείνες που κατά κάποιον τρόπο έχουν καθαρθεί στις αισθήσεις ψυχικές από την αμαρτία. Καθαρθώμεν τα συστήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως.
το Άγιο Πάσχα. Εδώ κάτω, στον κόσμο αυτόν, το γιορτάζουμε για πολύ λίγο χρόνο. Τελειώνει η χαρά αυτή και πάλι μας διαδέχονται οι θλίψεις, οι στεναχώριες, οι πειρασμοί και τόσα άλλα. Αλλά επάνω στον άλλον κόσμο το Πάσχα θα είναι αιώνιο, χωρίς τέρμα, χωρίς βασίλευμα, ποτέ, εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν ο Χριστός μας θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, και αφού καθίσει επί θρόνου δόξης και ξεχωρίζει τους μεν από τους δε, τους δικαίους από τους αμαρτωλούς, και όταν βάλει την τελική απόφαση οι μεν να ανέβουν στον ουρανό, οι δε να κατέβουν εις τον Άδη, τελικός και ρυσικός. Αμέσως θα ακολουθήσει η επιστροφή του Χριστού, των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων προς τα άνω. Και όταν θα προπορεύεται ο Ιησούς μας και θα ακολουθούν όλες οι ψυχές, όλοι οι άγγελοι, όλοι μαζί θα κροτούν το αιώνιο Πάσχα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω τα ψάλλουν τα επινίκια της Αναστάσεως. Πάσχα κροτούντες αιώνιο. Όλων των ψυχών τα πρόσωπα, η όλη ύπαρξή των θα είναι τόσο φωτεινή όπως θα είναι και ο Χριστός. Μέσα σε εκείνο το θεϊκό και αναστάσιμο φως θα ανεβαίνουν προς κατάληψη του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών, της Άνω Ιεροσαλήμ. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Και με τα επινίκια εκεί που θα ψάλλουν, που θα παίζουν, που θα κροτούν, όπως ο Θεός έχει τακτοποιήσει το πράγμα, όπως έχει καταστήσει την πνευματική χοροδία με μία ασύλληπτον πανήγυρη, θα ανεβαίνουν όλοι μαζί για να δούνε οι ψυχές για πρώτη φορά το τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που νίκησαν τον κόσμο με τη χάρη Του. Και όπως μας έχουν διδάξει, πληροφορήσει οι μεγάλοι πατέρες μιλώντας για αυτήν την κατάσταση, ότι ο Χριστός μας θα καθίσει
επί θρόνου δόξης και θα προσεύχεται κάθε τάγμα Αγίων να παίρνει τον ανάλογο μισθό στέφανο και τόπον μέσα στον παράδεισο. Και όταν οι Άγιες ψυχές θα βλέπουν εκείνη την ομορφιά, εκείνο το κάλος, εκείνο τον πλούτο της σοφίας του Θεού, να τους αποκαλύπτεται, να τον βλέπουν, να τον καταλαμβάνουν, να τον κερδίζουν σαν κάτι δικό τους, για να ζήσουν αιώνια και ατελέχτητα πλέον. Θα μένουν τόσο έκθαμβες ψυχές που δεν θα μπορούν να ερμηνεύσουν με λόγια, με σκέψεις, το τι ο Θεός ητί μας. Πόσα δε θα λένε μέσα τους ότι τι προσφέραμε στο Θεό, τι κάναμε εμείς. Στον κόσμο αμαρτήσαμε τόσο πολύ, τόσο τον είχαμε λυπήσει το Θεό, τόσο τον είχαμε επικράνει, και αυτός αντί για τιμωρία μας δίνει αυτόν εδώ τον παράδεισο. Και από τον καιρό εκείνο και κατόπιν ποτέ δεν θα λήξει για αυτές τις ψυχές το Άγιον Πάσχα της Θείας Αναστάσεως. Χαρά ανερμήνευτος, χαρά ανίποτη. Ούτε θλίψεις, ούτε στενοχώρια, ούτε δάκρυα, ούτε πόνος, ούτε αγώνα. Απολύτως τίποτε δεν θα υπάρξει το θλιβερό σε εκείνη τη μακαρία ζωή. Εξασφαλίζεται μια για πάντα η σωτηρία. Εκεί επάνω θα γίνονται οι πανηγύρις με την χαρά του ουρανού. Ο Χριστός θα είναι το φως, το πρόσωπό του. Θα είναι το φως εκείνο που θα φωτίζει όλον εκείνο τον πνευματικό κόσμο. Όπως μας λέγουν οι πατέρες, ότι και μόνο η θεωρία του Θείου Προσώπου δεν αντιμετρείται με χίλιους παραδείσους. Γι' αυτό κάθε ψυχή εδώ κάτω στον κόσμο που νιώθει την αγάπη του Θεού δεν ζητεί τίποτε άλλο παρά μόνον να αξιωθεί να δει το πρόσωπο του Χριστού. Ας προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα ψυχικά αισθήσεις μας,
να προσπαθήσουμε δια της νύπτιος να μην τα σμολύνουμε, για να μπορέσουμε χάρη τη Θεού να ειδούμε μέσα στην καρδιά μας αυτό το φως της Θείας Αναστάσεως. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που υποχωρεί στους κακούς λογισμούς και αισθάνεται όχι καλά μέσα του, θα μπορέσει να ειδεί αυτό το φως της Ιεράς Αναστάσεως. Η θλίψη σε αυτόν εδώ τον κόσμο εν συγκρίση με την ανταμοιβή των πόνων στον άλλον κόσμο δεν είναι απολύτως τίποτα. Ασήμαντες, διότι είναι πρόσκαιρες, ολιγοχρόνιες, φεύγουμε από τούτο τον κόσμο και πηγαίνουμε στον άλλον. Μας φαίνονται πολλάκις πολύ βαριές, ασήκωτες και ατέλειωτες. Αυτό φανερώνει την ανθρώπινη αδυναμία. Αλλά και του διαβόλου τη δουλειά, ο οποίος μας παρουσιάζει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, για να μας οδηγήσει ασφαλώς στην απελπισία και στην απόγνωση ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανα. Και όμως τελειώνει. Πολλές φορές τελειώνουν μέσα σε στιγμές χρόνου και αμέσως με το κλείσιμο των ματιών μας ανοίγεται μπροστά μας η θεωρία, η πραγματικότης του πνευματικού κόσμου. Και εκεί που βλέπαμε ανθρώπους, αμέσως για μια στιγμή βλέπουμε πνεύματα, είτε φωτεινά είτε σκοτεινά, είτε αγγέλους είτε δαίμονες. Ο θάνατος είναι το γεφύρι που μεταφέρει τον άνθρωπο από τούτον τον κόσμο προς τον άλλο. Μόλις κλείσουν τα μάτια της σαρκός, ανοίγουν πάρατα και αμέσως τα μάτια της ψυχής και βλέπει εκείνα που δεν έβλεπε προηγουμένως με τα μάτια της σαρκός. Πρέπει να αναλάβουμε τον σωστό αγώνα, την σωστή αντιμετώπιση της πραγματικότητος το ότι εδώ είμεθα προσωρινά και φεύγουμε για παντοτινά στον άλλο κόσμο. Ότι εδώ νιώθουμε τον Χριστό με αίσθηση της ψυχής μας, εκεί στον άλλον κόσμο, εάν το έλεος του Θεού μας σώσει, θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Η ψυχή που αγωνίζεται, που υπομένει, που πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη του Θεού,
στην άλλη ζωή. Στις ημέρες της Χάριτος. Νιώθεις σαν να είναι οπλισμένη με τα όπλα του φωτός, της Χάριτος, του Θείου Έρωτος. Νιώθει σαν να στέκει μπροστά στο θρόνο του Θεού, έτοιμη να δώσει τη μάχη εναντίον εκείνων που αντιστρατεύονται σε εκείνον που λατρεύει και υπερμαχεί. Ενίοτε επίσης νιώθει να είναι δειμένη σαν νύμφη του ουρανίου νυμφίου, στολισμένη με την ομορφιά του ουρανού. Και διακατέχεται από μία αγάπη και έρωτα το πότε να συναφθεί με τον ουράνιο νυμφίο αιώνιο. Πόσο όμορφα είναι ο χριστιανός να νιώθει τον εαυτόν του σαν παιδί του Θεού. Να αισθάνεται τον Θεό σαν πατέρα του πνευματικού, σωστόν, αληθινόν. Τότε ακριβώς τον εγκαταλείπει ο φόβος του θανάτου. Ανταυτού νιώθει πλούτον εμπιστοσύνης εις το ότι ο πατέρας του είναι ο κριτής. Ο πατέρας του είναι εκείνος που θα του δώσει τη βασιλεία του. Τότε γιατί να φοβάται, έλεγε ο Αββάς Παμβώτη, αν κολλήσει ο ουρανός και η γη, φόβος δεν θα εισέλθει μέσα στην ψυχή μου. Και τούτο διότι ένιωθε την αγάπη του Θεού. Για να φτάσει κανείς σχετικώς αυτά τα μέτρα, πρέπει προηγουμένως εδώ στον κόσμο, εδώ σε αυτόν τον αγώνα, να προκαταβάλει τους κατά Θεόν κόπους, να υπομένει, να υπομένει τους πειρασμούς, τις λήψεις, τους πόνους, να ταπεινώνεται συνέχεια, να είναι προσεκτικός γενικά στη ζωή του. Και τότε, στον καιρό που δεν περιμένει, θα νιώθει την επίσκεψη της Χάριτος του. Ιδού το έργο του μοναχισμού παίρνει έναν άνθρωπο από τον κόσμο γεμάτο από εμπάθεια, από αδυναμίες, φορτωμένον από αμαρτήματα μεγάλα και μικρά, και συντοχρόνω τον επεξεργάζεται κατά θαυμαστών τρόπων και κάποια μέρα τον παρουσιάζει πνευματικών άνθρωπων, άνθρωπων να έχει
σχέσεις με τον ουρανό, με την αγάπη του Θεού, με την μέλλουσα ζωή. Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε και ο μακαριστός γεροντάς μου, μακάριος, κατά πάντα. Στον κόσμο δεν γνώριζε καν Θεόν. Και όμως όταν η χάρις του Θεού τον επισκέπτε και τον έφερε εδώ στο Άγιον Όρος, στον μοναχισμό, στο άμυστον ιατρείο, ο μοναχισμός με τον τρόπο του και με την τέχνη του και με την επιστήμη του τον κατέστησε κατά κάποιον τρόπο ουράνιο κτήμα. Εμείς αυτού του ανθρώπου είμεθα σπέρμα για να πετύχουμε όμως και εμείς ό,τι αυτός πέτυχε. Κατά το δυνατόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα ίχνη του. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ώστε από τούτον εδώ τον κόσμο να γνωρίσουμε με αίσθηση της ψυχής μας και τον άλλον κόσμο. Σαν πετυχία στο μοναχισμό είναι τούτο, να γνωρίσουμε, να γευθούμε τα του άλλου κόσμου, να φτάσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό μας, ώστε να ποθούμε να δούμε το Θείο του πρόσωπο. Όπως και κάποια ψυχή που αγαπούσε αφάνταστα τον Χριστό μας, θέλησε από την αγάπη του Χριστού ορμόμενος να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους και δει να προσκυνήσει τον τάφον της Θείας του Αγάπης. Και επάνω, και όταν έφτασε εκεί και είδε τον τάφον του Χριστού, εκείνον που αγαπούσε τρομερά, έπεσε επάνω στον τάφο του Χριστού μας και εκεί παρέδωκε την μακαρία του ψυχή στα χέρια και στην αγάπη εκείνου. Στον άλλον κόσμο λένε οι πατέρες ότι η αγάπη του Χριστού και η αγάπη που θα νιώθει, που θα νιώθουν οι ψυχές η μία προς την άλλη, θα είναι η τροφή των η μία ψυχή θα βλέπει την άλλη και θα νιώθει μέσα της ένα σωστό παράδεισο. Γι' αυτό το νιώθουμε και εδώ μέχρι ενός ελαχίστου σημείου βέβαια. Όταν η χάρις του Θεού πυρπολεί την καρδιά, ο άνθρωπος ο πνευματικός νιώθει απέραντη αγάπη προς τους αδελφούς. Νιώθει μέσα του να τους αγκαλάζει όλους, και αδελφούς και φίλους και εχθρούς και όλη την άψυχο κτίση.
Και τότε του ερμηνεύεται γιατί ο Θεός υπομένει τους ανθρώπους, υπομένει τους αμαρτωλούς με όλες τις κακίες τώρα. Εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος, όσα και να το κάνουν, δεν πρόκειται να σκανδαλιστεί, αλλά μάλλον θα εκφράσει τρόπος αγάπης, που είναι και άνθρωπος με μέτρο. Ενώ ο άπειρος Θεός με την άπειρη αγάπη του, πώς είναι δυνατόν να μην υπομένει τους ανθρώπους με την τόση αμαρτωλότητά τους. Ας αγωνιστούμε, πατέρες μου, ας αγωνιστούμε τώρα που είμαι εδώ, να κάνουμε προϋποθέσεις για τον ουρανό. Είναι τα μέλια με τα θάνατος, δεν θα μας ωφελήσει καθόλου. Ας βάλουμε αρχή. Ό,τι μας λέει η συνείδησης, ο εσωτερικός οδηγός, ας το κάνουμε. Ας μη την καταφερνούμε. Μας διδάσκει πάρα πολύ σωστά. Με οδηγό, εσωτερικό τη συνείδηση και με εξωτερικό των γραπτών λόγων του Θεού, ας προχωρούμε προς την υπακοή. Ας ακολουθούμε τους δύο οδηγούς και οπωσδήποτε ασφαλώς θα μας οδηγήσουν στο Χριστό μας, και δια του Χριστού μας θα πετύχουμε το Άγιον Πάσχα του ουρανού, το αιώνιον, το ανέσπερ. Εκεί επάνω που θα υπάρξει η αιώνιος πανήγυρης, εκεί οι άγγελοι με το ό,τι τους έχει προτίσει ο Θεός, θα παίζουν εμβατήρια ουράνια αναστάσιμα εις εφροσύνη των ψυχών εκείνων που πέτυχαν, που κέρδισαν το λαχείο του ουρανού. Μακάριον και τρισμακάριον το δέκατον τάγμα των αγγέλων, το οποίο είναι οι μοναχοί που θα κερδίσουν την θέση αυτήν στον ουρανό. Θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων. Θα συμφάρουν και οι πετυχημένοι αυτοί μοναχοί με τους αγγέλους μαζί. Θα πανηγυρίζουν, θα εφραίνονται. Θα ευλογούν τον Χριστόν, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη θυσία και σταυρώθηκε και αναστήθηκε και έσωσε τον ανθρώπινο γένος. Ας ευχηθούμε να βρεθούμε κι εμείς η ταπεινή και ελάχιστη, ο πρώτος είναι εγώ, σε αυτό το τάγμα των αγγέλων, στον τόπο του έως φόρου, εις δόξαν Θεού
της δόξαν εκείνου που θυσιάστηκε για το αρνίον το άμυμα. Ας ευχηθούμε ώστε τα τέλη μας σε τούτον τον κόσμο να είναι χριστιανικά ανώδυνα, ανεπαίσθηντα, με καλή απολογία και με αρίστην πετυχία σε εκείνον τον μακάριον.